Τραγουδάει το σεισμό που τσάκισε την πόλη του, το αγαπημένο του Λιξούρι. Βρισκόμαστε στην άκρη του ρήγματος, το Λιξούρι πλέον καταστράφηκε. Βρήκαμε τον Οδυσσέα στην πλατεία να γράφει στίχους ίδιους με αυτούς που έγραψε στο πληγωμένο από το δεύτερο σεισμό σπίτι του. Θα τα καταφέρουμε, λέει. Θα σταθούμε όρθιοι. Ο σεισμός κατέστρεψε την πόλη και γενικά μου έρχεται στεναχώρια για ό,τι έχει γίνει εδώ πέρα. Για το μόνο που χαίρομαι είναι ότι ευτυχώς μετά από όλα αυτά θα ξαναναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες της, γιατί πρέπει να ξαναδοθούν λεφτά για να φτιαχτεί το Λιξούρι. Η πόλη που αγάπησα ζει με δωρεές, μια πόλη που το έδαφος. Ο μαθητής της τρίτης λυκείου έγραψε, ηχογράφησε και ανέβασε το τραγούδι του στο διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες. Εμείς οι νέοι πρέπει να στηρίξουμε την πόλη μας, λέει. Αυτό κάνω. Προσπαθώ να εκφράσω τις εικόνες και τα πράγματα που νιώθω και βλέπω. Και είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός που έχει γίνει εδώ πέρα και γι' αυτό προσπάθησα να το αποτυπώσω στο χαρτί. Παρά το σεισμό, οι κρατήσεις για την τουριστική περίοδο που ξεκινά σε 2 μήνες δεν έχουν πληγεί. Αντιθέτως, λένε τουριστικοί πράκτορες και ξενοδόχοι. Έχουμε και φέτος διψήφια αύξηση και μάλιστα ο τουριστικός οργανισμός κρατήσεων έχει 100% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια που έχουν τα κτίρια στην Κεφαλονιά και αποδειχθήκε με τον τελευταίο σεισμό αυτό. Οι ζημιές ήταν πολύ λίγες έως ελάχιστες. Δύο Αγγλίδες που αγαπούν την Κεφαλονιά έμειναν στο νησί και διοργανώνουν γάμους για ζευγάρια που έρχονται από το εξωτερικό. Μας λένε ότι ο σεισμός δεν τρόμαξε τους πελάτες τους. Αντιθέτως, θέλουν να αρχίσουν τη ζωή τους στην Κεφαλονιά. Πάμε πάρα πολύ καλά φέτος μαζί με τις άλλες εταιρείες που έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πολύ θετικό καλοκαίρι. Πόσους γάμους έχετε κλείσει? Περίπου 32 μέχρι τώρα, αλλά ελπίζω πως θα κλείσουμε και άλλα ακόμα. Περιμένουμε ζευγάρια από όλο τον κόσμο, λένε. Η φιλοξενία, η ομορφιά και το φαγητό της Κεφαλονιάς είναι πολύ δυνατότερα από τα Ρίχτερ. This year I expect to have 30 weddings. Mm-hmm. And from which countries? We're an international company, so we have from Great Britain, from America, from Russia, from Italy, from France, Lebanon, many, very international this year. Τα συντρίμια δεν φοβίζουν τους λιξουριώτες. Θέλουν να αρχίσουν από την αρχή. Το μόνο που ζητούν είναι να σταματήσει να κουνάει. Έχουν ρωγμένα στα σπίτια γύρω στα 25 με 30 σπίτια στο χωριό. Έχουν φύγει. Έχουν φύγει από φόβο γιατί δεν μένουν μέσα. Εγώ τα δύο μου σπίτια. Είμαι και πολύτερος και έχω και το κονάκι που είναι 1,5 χρονού. Μένω σε ξένο σπίτι. Όπως βλέπετε, οι κάτοικοι εδώ στον Άγιο Δημήτριο με κίνδυνο της ζωής τους μπαίνουν μέσα στα χαλάσματα προκειμένου να σώσουν την περιουσία τους, προκειμένου να σώσουν τα εργαλεία τους. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν, όπως βλέπετε, να βγάλουν ένα παλιό πέτρινο μήλο που μέχρι χτες λειτουργούσε κανονικά. Λίγο πριν τη μία, 4,5 ρίχτερ χτύπησαν ξανά το νησί, χωρίς να προκαλέσουν όμως ανησυχία. Λοιπόν, να μείνουμε στο σεισμό στην Κεφαλονιά.